Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Γεια σας κορίτσια μου. Στη σημερινή τσαντούλα θα βάλω το καινούριο μου δωράκι. Έχω δωράκι από το Uni Club που είναι το καινούριο τους γλωσσάκι το Άρια. Και εκτός από το γλωσσάκι που το είδα στο Uni Club, το καινούριο δερμάτινο γλωσσάκι, η Αθηνά μου έστειλε δώρο και αυτό τον Ιμάντα με ασορτή δέρμα που τρελάθηκα, γιατί ενώ δεν είμαι του Ιμάντα γενικά, δεν είμαι του Ιμάντα του κανονικού. Αυτό είναι ένα κοντό Ιμάντα και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ τρέντι χεράκι. Δίνει μια άλλη νότα στις τσάντες, μια διαφορά κάνει. Μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ όταν το είδα στο πακέτο, ενθουσιάστηκα. Θέλω λοιπόν να πλέξω μια εύκολη καθημερινή τσάντα και να χρησιμοποιήσω αυτά τα δύο υλικά. Μαζί με μένα όμως θέλω και εσείς να τα χρησιμοποιήσετε. Γι' αυτό στο Unique Club μέχρι τέλη Απριλίου, όσες φίλες από εσάς θέλετε να αποκτήσετε αυτό το σετάκι σε ό,τι χρώμα θέλετε, δερμάτινο γλωσσάκι Άρια, δέρμα ημάντες, τον ημάντα μέσα, να τα ταιριάξετε και να τα κάνετε σε ό,τι χρώμα θέλετε εσείς, θα έχετε έκπτωση 15% για αυτά τα δύο τεμάχια, χρησιμοποιώντας τον κωδικό ARIA15EFI για να έχετε την έκπτωσή σας. Θα σας βάλω τον κωδικό από κάτω στην περιγραφή του βίντεο και θα σας γράψω και όλες τις λεπτομέρειες για το πού μπορείτε να μπείτε και να προμηθευτείτε αυτά τα υλικά. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που το Unique Club κάνει και έκπτωση και στις φίλες του The Crochet, όπως κάνει και σε μένα δωράκια. Πάμε να αφήσω στην άκρη τα υπέροχα υλικά μου, τα υπέροχα αυτά δύο κομμάτια, και να ξεκινήσω να σας δείξω μια απλή και εύκολη καθημερινή τσάντα. Έχω πάρει ένα στρογγυλό πάτο, δεν είχα την υπομονή να παραγγείλω πάτο στο ίδιο χρώμα και θα βάλω κάτι που να ταιριάζει. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι εμένα δεν με πολύ ενοχλεί, γιατί πάτος είναι και δεν φαίνεται. Θα προτιμούσα όμως να τον έχω ταιριάξει με το γλωσσάκι Άρια και τον Ιμάντα. Έπλεξα με τη μέθοδο των θηλιών, δημιουργώντας θηλιές. Δημιούργησα τις θηλιές μου και έπλεξα 2 πόντους σε κάθε θηλιά. Σαν αρχική σειρά λοιπόν είχα 80 άριχτα. Ο πάτος μου είναι 20 εκατοστά. Σε ένα πάτο 20 εκατοστά λοιπόν, η πρώτη σειρά ήταν με 80 άριχτα. Τη δεύτερη σειρά την έκανα με 80 άριχτα. Και ήθελα να κάνω και μία τρίτη σειρά, αλλά σε αυτή την τρίτη σειρά θα στρώσω και τα πολλαπλάσια που χρειάζομαι. Για την πλέξη αυτή χρειάζομαι πολλαπλάσια του 8 συν 7 πόντους ακόμα. Αφού λοιπόν είχα 80 πόντους, 80 άριχτα στην αλυσίδα μου, 80 δια 8 θα έβγαζε 10 bubble. Ήθελα όμως και άλλους 7 πόντους για το τελευταίο κενό που δημιουργείται. Άρα έπλεξα και την τρίτη σειρά μοιράζοντας 7 πόντους γύρω γύρω. Έχω κάνει λοιπόν 3 σειρές με άριχτα. Η πρώτη ήταν με τις αυξήσεις μου και ή στη δεύτερη ή στην τρίτη, όπου θέλετε εσείς, στρώνετε τα πολλαπλάσια σας. Ένα άριχτο σε αυτόν τον ίδιο πόντο που έκλεισα με βουβό. 2. 3. 4. Και ξεκινάω στον επόμενο πόντο να κάνω ένα παφ, βγαίνοντας 3 φορές στο κάθε ποδαράκι. Μία φορά, βγαίνω από τη μία θηλιά, βγαίνω από τις δύο θηλιές, βγαίνω από τις δύο τελευταίες. 2 πόντι, 2 ποδαράκια. Μία φορά, 2 φορές, 3 φορές. Μία φορά την πρώτη θηλιά, μία φορά και από τις δύο θηλιές, άλλη μία φορά τις άλλες δύο. Το έχω κάνει 4 φορές, πάμε για άλλη μία φορά, 5. Βγαίνω από την πρώτη θηλιά, βγαίνω από τις άλλες δύο θηλιές, βγαίνω από τις τελευταίες 2. Λασκάρω λίγο τη θηλιά μου και μπαίνω στο πρώτο, 1, 2, 3, 4, 5, στο πρώτο μου πόντο, στην κορυφή του, πιάνω τη θηλιά μου και την τραβάω έξω. Έχω δημιουργήσει το πρώτο μου παφ.
Αμέσως στον επόμενο πόντο μπαίνω και ξεκινάω να κάνω άριχτα και θέλω 7 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πάμε να κάνουμε ένα πάφο όπως κάναμε εδώ. Μπαίνοντας 5 φορές στον ίδιο πόντο και δημιουργώντας το μακρύ διπλό ποδαράκι. Δεν κάνω διπλό ποδαράκι, δεν παίρνω έξτρα νήμα και καταναλώνω νήμα περισσότερο. Απλά βγαίνω μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Μία, δύο, τρεις, πόσα ποδαράκια έχω κάνει. Τέσσερα, άλλο ένα χρειάζομαι. Ένα, δύο, τρεις φορές. Λασκάρω λίγο τη φιλιά μου. Μπαίνω στο πρώτο μου ποδαράκι στην κορυφή, πιάνω τη φιλιά από πίσω και την τραβάω και τη βγάζω. Σφίγγω το νήμα μου και μπαίνω κατευθείαν στον επόμενο πόντο για άριχτο. 7 συνολικά άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και επαναλαμβάνω το ίδιο παφ. Έχω κάνει το τελευταίο μου παφ, ένα άριχτο, 2, 3, 4 και 3 που είχα κάνει, 5, 6, 7. Κλείνω με βουβό, μία λυσίδα στον αέρα. Έχω κάνει την πρώτη μου σειρά με παφ. Εάν έχετε πάτο και εσείς στα 20 εκατοστά, θα βάλετε 87 πόντους, 87 άριχτα. Εάν θέλετε να το κάνετε πιο χοντρό, πιο μπουλ κάτω ή έχετε πιο ψηλό νήμα, εγώ πλέκω με βελονάκι νούμερο 4, μπορείτε να προσθέσετε άλλο ένα πολλαπλάσιο των 8, γιατί τους τελικούς 7 πόντους τους έχω υπολογίσει εγώ. Άλλο ένα πολλαπλάσιο των 8. Πάμε για την επόμενη σειρά. Η επόμενη σειρά, κάθε δεύτερη σειρά, είναι μόνο με άριχτα. Δεν θα συνεχίσω όμως να την κάνω εδώ, από την καλή πλευρά. Θα γυρίσω τη δουλειά μου και θα την κάνω την σειρά με τα άριχτα από την ανάποδη πλευρά. Υπάρχει λόγος που το κάνω, γιατί στο τελείωμα της τσάντας που θα σταματήσω να πλέκω κυκλικά και θα πλέξω μόνο στις δύο άκρες, εάν δεν ξεκινήσω από τώρα να γυρίζω, εκεί θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά η πλέξη. Ξεκινάω λοιπόν από τώρα να γυρίζω τη δουλειά μου. Ο πρώτος πόντος που πρέπει να πλέξω είναι αυτός που έχω κλείσει με βουβό και κάνω ένα άριχτο. Συνεχίζω με άριχτα από την ανάποδη τώρα, γύρω γύρω. Πάνω στο παφ μου. Ο επόμενος είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πόντι και πάνω στην κορυφή του παφ για το παφ των 8. Εδώ, σε αυτόν τον στενούτσικο πόντο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ο 8ος πόντος είναι η κορυφή του παφ.
στο στενούτσικο πόντο. Προσέχετε, μετράτε τις πρώτες σας σειρές για να καταλάβετε πού πατάτε, να μην κάνετε αύξηση ή μείωση πάνω στα παφ. Αυτός ο χαλαρός πόντος εδώ είναι του παφ και αυτός ο στενούτσικος πόντος εδώ είναι το πρώτο άριχτο του επόμενου σετ. Θα φτάσω με άριχτα μέχρι το τέλος της σειράς και ξαναρχίζουμε. Έφτασα στο τέλος της σειράς, κλείνω με βουβό στο πρώτο πόντο, μια αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Είμαι πάλι από την καλή πλευρά. Αυτός εδώ είναι ο τέταρτος πόντος από τα 7 αυτά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θέλω τώρα να κάνω το κάθε παφ μου μία φορά πριν από αυτό. Άρα, ακριβώς στον 7ο πόντο, με 4 πόντους ξεκίνησα την πρώτη σειρά, 3 θα κάνω τώρα. Θα κάνω το παφ. Αμέσως μετά άριχτο, κανονικά τα 7 άριχτα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και ο 8ος πόντος που είναι για παφ θα βγει ένα παφ πριν από αυτό, όπως κάναμε εδώ. Αν δηλαδή ξεκινώντας τη σειρά ξεκινήσουμε σωστά, 4 άριχτα είχα σε εκείνη τη σειρά, 3 θα έχω εδώ, θα σας πω για την επόμενη, μετά η υπόλοιπη σειρά βγαίνει από μόνη της. Πάμε για παφ εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά και ο 8ος πόντος που είναι το παφ μου βγαίνει ένα πόντο πριν από αυτό. Έτσι θα συνεχίσω μέχρι το τέλος. Έφτασα στο τέλος της σειράς, έκανα τα τελευταία μου 4 άριχτα που χρώσταγα, γιατί 4 και 3 που ξεκίνησα μας κάνουν 7 και κλείνω. Μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω πάλι από την άλλη πλευρά για να κάνω τη σειρά με τα άριχτα. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στον πότο που είναι το παφ μας, γιατί αλλιώς θα κάνουμε μείωση. Μετράτε αν σας είναι πιο εύκολο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 τα άριχτά μας και ο πόντος που είναι το παφ. Θα φτάσω μέχρι το τέλος και τα λέμε πάλι εδώ. Κλείνω με βουβό τη σειρά με τα 87 άριχτα που έκανα. Μία αλυσίδα στον αέρα και ξαναγυρίζω την καλή πλευρά του πλεκτού μου. Πάμε να σας δείξω την τελευταία σειρά που έχω να σας δείξω, την τρίτη και τελευταία, γιατί αυτές οι 3 και 3 τα άριχτα 6 σειρές επαναλαμβάνονται. Θέλω να επαναλάβω αυτή την πρώτη μου σειρά με παφ.
Με πόσα άριχτα είχα ξεκινήσει τη σειρά μου? Με 4. Πάμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα και κάνω το παφ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά και είναι να κάνω παφ. Πού πέφτει το παφ αυτό? Πάνω από αυτό. Άρα ζιγζάκ τα παφ θα πηγαίνουν. Σε ένα θα είναι πριν ένα πόντο, ένα θα είναι κανονικά. Μία ξεκινάμε τη σειρά μας με 4 άριχτα, μία την ξεκινάμε με 3 άριχτα. Έξι, επτά, άρα το παφ μου βγαίνει εδώ, πάνω από αυτό. Για να είμαι ακριβής, αυτές τις δύο σειρές επαναλαμβάνουμε και ενδιάμεσά τους τα άριχτα, γιατί αυτή είναι ξανά αυτή η σειρά. Τελειώνοντας εδώ, θα γυρίσω τη δουλειά μου, θα κάνω άριχτα. Τελειώνοντας, ξαναγυρίζω, επαναλαμβάνω αυτή τη σειρά, που ξεκινάμε με 3 άριχτα τη σειρά αυτή. Αυτό θα το κάνω για το ύψος που θεωρώ εγώ ικανοποιητικό για την τσάντα μου και θα το προτείνω σε εσάς, θα σας πω πόσα σαντιμέτρα έκανα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα ίδια πρέπει να κάνετε κι εσείς. Η τσάντα είναι δική σας, θα της δώσετε ό,τι ύψος και φάρδος θέλετε εσείς. Προχωράω και τα λέμε σε λίγο. Έδωσα το ύψος που ήθελα στην τσάντα μου. Για μένα ήταν 12 σειρές με bubble, συν τις σειρές ανάμεσα με άριχτα. Και μιλάω για 20 εκατοστά ύψος. Στα 20 εκατοστά σταμάτησα και δίπλωσα την τσάντα μου έτσι, να βρω τα δύο κέντρα του, δεξιά και αριστερά. Το γλωσσάκι μου θα μπει εδώ. Άφησα ένα κενό για να μπει το γλωσσάκι μου. Και μέτρησα ίδιους πόντους από εδώ και από εδώ, αφήνοντας τους ίδιους πόντους και από εδώ και από εδώ κενούς, και τις δύο πλευρές κενούς. Θα βάλω στα σημάδια μου καινούριο νήμα. Και πλέκω μία σειρά με άριχτα από σημάδι σε σημάδι. Για μένα είναι 24 άριχτα από αυτή την πλευρά και 24 από εδώ.
Ανάλογα την πλευρά που θα σταματήσετε, θα ξεκινήσετε από την αντίθετη, για να μην χαλάσετε το σχέδιο που κάνουμε σχέδιο, αυτό που γίνεται μέχρι τώρα. Από τη μία πλευρά άριχτα, από την άλλη γυρίζω άριχτα. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Δεν μπαίνω στον πρώτο πόντο, μπαίνω στον δεύτερο και στον τρίτο και κάνω μείωση. Αφού δεν μπήκα στον πρώτο πόντο, είναι σαν να έχω κάνει τρεις πόντους μαζί μείωση. Συνεχίζω. Και στους τρεις τελευταίους πόντους, μείωση. Δεν μπαίνω στο πρώτο πόντο, στο δεύτερο και στον τρίτο μαζί. Τρεις πόντοι μου έχουν μείνει. Ένα, δύο, τρία. Συνεχίζω ακριβώς το ίδιο. Να κάνω τριπλή μείωση. Δεν μπαίνω στον πρώτο πόντο. Μπαίνω στους επόμενους. 2 Πλέκω αυτούς τους 4 πόντους για λίγο. Φυσικά, για να στρώσουν οι μειώσεις που έκανα και όλα αυτά, πρέπει να παίξω περιμετρική σειρά γύρω-γύρω. Θα βάλω τον ύμα μου, θα ξεκινήσω από ένα σημείο, ας πούμε από εδώ, και θα παίξω άριχτα γύρω-γύρω στην τσάντα μου για να το στρώσω. Λοιπόν, δεν με έφτασε το ύμα για να κάνω την περιμετρική σειρά. Ξεκίνησα να κάνω μία σειρά και δεν με έφτασε να την ολοκληρώσω, οπότε ή θα έπρεπε να ξυλώσω και τα δύο αυτά έξτρα κομμάτια που έκανα και να αφαιρέσω μία σειρά bubble ή να πάρω κι άλλο νήμα. Οι μπομπίνες αυτές είναι 200 γραμμάρια η κάθε μία. Μέχρι λοιπόν και το τελείωμα χωρίς την περιμετρική σειρά μου πήρε δύο μπομπίνες, 400 γραμμάρια. Ή θα έχετε 500 γραμμάρια νήμα για να κάνετε και την περιμετρική σας και τις περιμετρικές σας πλούσια-πλούσια, ή θα κάνετε μία λιγότερη σειρά από bubble. Τελειώνοντας λοιπόν, εγώ τέριαξα τέλος πάντων ένα νήμα τώρα. Τελειώνοντας, πριν βάλω τη φόδρα μου, να σας δείξω την τσάντα. Εγώ θα περάσω τα δύο κρικάκια εδώ. Θα σας πω όμως ότι είναι πολύ ωραία ιδέα να έχετε και μεγάλους κρίκους να τους περάσετε μέσα στο πλεκτό και να το ράψετε εδώ και να είναι περασμένη μεγάλη κρίκη. Εμένα τώρα αυτό είναι πιο μέτριο μέγεθος.
το εκπληκτικό χεράκι μάντας. Και φυσικά, πριν βάλω τη φόδρα μου, θα ράψω το γλωσσάκι Άρια. Η τσάντα μου είναι κεντραρισμένη, γιατί άφησα το ίδιο κενό και από τις δύο πλευρές. Θα πάω και θα ράψω λοιπόν το γλωσσάκι μου πριν βάλω τη φόδρα μου, για να μην φαίνονται μετά τα ραψίματα. Την επενδύω και σας τη βγάζω φωτογραφία να τη δείτε έτοιμη. Μην ξεχάσετε, μέχρι τέλη Απριλίου, με τον κωδικό ARIA15EFI που θα σας βάλω και στην περιγραφή, έχετε έκπτωση στο e-shop του Unique Club για τα συγκεκριμένα αυτά δύο κομμάτια, σε ό,τι χρώμα θέλετε εσείς όμως. Ένα μεγάλο φιλί από μένα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.